Το κτίριο παραχωρήθηκε μετά από 6 υπογραφές αρμόδιων υπηρεσιών. Οι μηχανικοί του Δήμου ανέλαβαν τις μελέτες, όμως αγνοείται η χρηματοδότηση ώστε το κτίριο που στέγαζε το ΚΕΓΕ να λειτουργήσει για τις δομές της ειδικής αγωγής στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για κτίριο 1.500 τετραγωνικών μέτρων σε ένα οικόπεδο 9 στρεμμάτων στην περιοχή των Μυσηρίων. Το έχει αναλάβει την υποχρέωση, ο Δήμος δηλαδή, να χρηματοδοτήσει την διαμόρφωση των κτηρίων του ΚΕΓΕ για να γίνει κατάλληλο για ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο και για ΕΚ. Στο κτίριο αυτό θα στεγαστούν το ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο εκπαίδευσης και κατάρτισης και το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Δομές που επί του παρόντος στεγάζονται σε ακατάλληλες υποδομές στα Μυσήρια και το Γεράνι αντίστοιχα. Το θέμα της στέγασης των δομών της ειδικής αγωγής και ειδικότερα του ενιαίου ειδικού γυμνασίου και λυκείου, καθώς και των επαγγελματικών εργαστηρίων, ειδικών επαγγελματικών εργαστηρίων, είναι ένα μείζον πρόβλημα για την κοινωνία του Ρεθύμνου, το οποίο παρέμενε στάσιμο τα 2 τελευταία χρόνια. Οι μηχανικοί του Δήμου θεωρούν ότι επαρκούν οι εγκαταστάσεις χωρικά, ενώ θα αναπτυχθούν και εργαστήρια. Οι μηχανικοί του Δήμου λένε ότι επαρκούν και μάλιστα θα περισσέψουν και κάποιοι χώροι που μπορούν να γίνουν εργαστήρια. Όσο για την χρηματοδότηση, την έχει αναλάβει ο Δήμος και θα χρειαστεί τη συμβολή της περιφέρειας και ίσως του προγράμματος Φιλόδημος. Θα αναζητηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα έτσι ώστε να διαμορφωθεί και το κτίριο αλλά και οι περιβάλλοντες χώροι, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, ιδανικοί για να δημιουργηθούν όλα αυτά που χρειάζονται να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών για τις δύο αυτές δομές. Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνου έχει φέρει στο στάδιο της κατασκευής το δεύτερο δημοτικό σχολείο στο Ατσιπόπουλο, προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή νέου 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, όπως και νέων σχολείων σε Άδελε και Ρουσοσπίτι.